Ένα διπλό φωνικό στο Πακιστάν το 2014 με φερόμενο ως δράστη τον 23χρονο που βρέθηκε κατακρεουργημένος πριν από 15 ημέρες στην παραλία του Αλμυρού στον Άγιο Νικόλαο, φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τα αίτια που όπλησαν τα χέρια του δράστη ή των δραστών της στιγερής δολοφονίας του νεαρού Πακιστανού. Κάποιες πληροφορίες είπαν ότι, σε εμάς δηλαδή, ότι ήταν θέμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αλλοδαπών. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένης χώρας. Κάποιοι άλλοι, ξέρετε, τώρα κυκλοφορούν και τα ράδιο αρβίλα που λέμε, λέγανε ότι τον είχαν δει το συγκεκριμένο να κάνει βόλτες στην περιοχή. Η αγριότητα του εγκλήματος και η κατάληξη της ιατροδικαστικής εξέτασης, που περιέγραφε σύμφωνα με πληροφορίες μια απίστευτη βιαιότητα κατά του 23χρονου, από τον οποίο ο δράστης ή οι δράστες είχαν αφαιρέσει μέχρι και τα αυτιά, όπως φαίνεται ήταν αποτέλεσμα διαφορών με συμπατριώτες του, που εδράζεται στη συμμετοχή του 23χρονου σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στο Πακιστάν, παρέχοντας προστασία στα υποψήφια θύματα τους και την εμπλοκή του νεαρού σε δύο δολοφονίες. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους. Φιλήσυχοι άνθρωποι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταρχήν, δεν έχουμε θέματα τέτοιου επίπεδου εγκληματικότητας εμείς εδώ, από σπανίως μέχρι καθόλου δηλαδή. Όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ελλάδα αποτέλεσε για τον 23χρονο τον τόπο που θέλησε ο ίδιος να ξεπλύνει τα όσα είχε κάνει στην πατρίδα του. Μάλιστα, εις βάρος του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και έκδοσής του στο Πακιστάν, κάτι που ο ίδιος επιχείρησε και κατάφερε να αποτρέψει μετά από προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο οποίος απεφάνθη ότι μια τέτοια εξέλιξη, η έκδοσή του δηλαδή στο Πακιστάν, θα απειλούσε τη ζωή του. Γνώριζα, ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια εμένα στον Άγιο Νικόλα. Ναι. Μόνο αυτό. Πολύ ήσυχος και πολύ καλός εργατικός. Δούλευε συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Κρίμα όμως. Έχει κάποια προβλήματα εκεί στο πατρίδα, ναι. Φαίνεται όμως ότι μέλη της οικογένειας των θυμάτων στο Πακιστάν δεν άφησαν την υπόθεση να κλείσει και η παλιά ιστορία καλλιέργησε νέα δεδομένα το βράδυ της 21ης Φεβρουαρίου, που όπως όλα δείχνουν, άγνωστος ή άγνωστοι επιτέθηκαν στον 23χρονο στην παραλία του Αλμυρού και τον δολοφόνησαν, φέροντάς του τραύματα με μαχαίρι και σφυρί, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε το πτώμα. Μαχαίρι, νομίζω, βρήκαν και ένα σφυρί. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από καταθέσεις και εικόνες από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκε το φωνικό, συμμετοχή είχαν 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, πλην όμως θεωρείται σχεδόν βέβαιη η αποχώρησή τους από το νησί αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του 23χρονου.